Okay, I would like to start first with the visiting team, either with the player or the coach, I don't know who wants to take that. The first time, congratulations for that team, they play very good. For us, to have the opportunity to win this match, but I have to do a lot of mistakes in money time, and some players are young. So not big experience in the European Cup. So I'm happy for this result. Not because we lost, because we worked very good. And I hope that with this good experience, with this match, we can progress. So congratulations for your vous avez un excellent public, the best public. I like your public, very nice. And I say for your team, you have the chance that you have this public. Any questions? Okay, can we go now to Lorraine Henkel? Yes. Okay, always difficult to tell something about the game directly after you lost, but I agree absolutely with my trainer that it was for us. It was really difficult to play in front of such a crowd, and I think we did it well, but for the next game that we play in Calais, we have to continue to work and then to make less mistakes. I say congratulations to Athens, but I think we could have won the game if we arrived to make less mistakes in our game. And I think we have to stay positive, and I'm sure we're going to win. Any questions? Okay, now the coach of Ajax, Kostas Konomi. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Καλλιέργειας. Έχουν πρόβλημα, αλλά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και ξέρω πραγματικά ότι μέσα στο καλό θα περάσουμε δύσκολες ώρες. Όντως κάναμε πάρα πολλά λάθη, αλλά πιστεύω ότι τους πιέσαμε εμείς να κάνουμε αυτά τα λάθη. Τα βασικά τους αυτού είναι οι δύο κεντρικές, οι οποίες παίρνουν πάνω από σε όλα τα μάτια, τα τρία μάτια που παίξαμε τα παλιά του δαθμού τους, είχαν γύρω στο 60% επίθεση. Σήμερα καταφέραμε η μία να έχει 33% και η άλλη να έχει επίσης 33%. Και αυτό το καταφέραμε με δύο πράγματα. Πρώτον, θεωρώ ότι ήμασταν διαβασμένοι και ότι παίζαμε με διπλό μπλοκ. Αλλά το πιο σημαντικό ότι παίζαμε πάρα πολύ στους σέιβς. Για να συνεχίσω λίγο με την Εθνική Αργεντινή, θα πω ότι και η Νίζα Τεχνοπλία είναι μια πολύ καλή παίχτρια με Εθνική Αργεντινή και πολλά στο παλμάρι της. Πολλούς κρίσιμους αγώνες σήμερα είχε 29% και αυτό είναι πάλι τιμητικό για την ομάδα μου. Αλλά πραγματικά για να φύγω από την Αγγλία, πιστεύω ότι οι κοπέλες αυτές δείξαν και σήμερα και θέλω να πραγματικά τις ευχαριστήσω γιατί είμαι ούτε περήφανος που είμαι προπονητής της. Και ότι πέρα από καλές αθλήτριες και μεγάλα ταλέντα είναι και πολλά αθλήτριες μέχρι στιγμής και πολύ καλές αθλήτριες στην ψυχή και στο μυαλό. After a win. Θεωρώ ότι όφελος μου να ευχαριστήσω ειδικά τους τρεις συνεργάτες μου πέρα από τον βοηθό μου που είναι σήμερα στην ομάδα και μου βοηθάει τα ταχιστά. Τον Αγγελάκη, τον Γιάννη και τον Λεβαντή, τον Κώστα, δύο τους συνεργατές που είσαι καθημερινά. Καθημερινά δίνουν αγώνα δρόμο για να παίζει η Βαλέρια σε αυτό το επίπεδο που παίζει. Και
Βέβαια πρέπει να ευχαριστήσω και τον γυμναστή μας, τον κόσμο του Χατζηχρήστο, γιατί και μόνο ότι έχουμε παίξει μέσα σε 4 μέρες ζωή τα ιδέα και τα έχουμε πάρει και τα δύο, καταλαβαίνετε τι δουλειά γίνεται στη φυσική κατάσταση. Για τον κόσμο πραγματικά δεν θα το πω τίποτα, γιατί όταν το λέει ο ξένος αντίπαλος δεν χρειάζεται να το πω. Εγώ ξέρω που ζω, ξέρω τους οπαδούς μας και ελπίζω το μόνο που θέλω να πιστεύω ότι τους κάνουμε περήφανος με αυτήν την αποφάση. Τίποτα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, μεγάλη αξία. Πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί που παίξαμε το Σάββατο ένα παιχνίδι σε καλό επίπεδο με tie break και αυτό μας βοήθησε να περάσουμε μερικές δυσκολίες μέσα στο παιχνίδι και όταν δεν παίζουμε καλά και όταν κάποια πράγματα δεν πάνε καλά μπορούμε να τα διορτώσουμε άμα δεν πάει καλά μια παίκτρια, βοηθάει η άλλη, στην υποδοχή, στην επίθεση, άμα δεν είναι τόσο καλές οι πάσες και κάνουμε λιγότερα λάθη. Πιστεύω αυτό είναι πολύ βασικό, είμαστε λίγο πιο εμπειρή ομάδα και κάνουμε λιγότερα λάθη και όντως είμαι σίγουρη ότι ήταν πολύ δύσκολο για τους αντίπαλους να παίξουν με τέτοιο κόσμο σε αυτό το γήπεδο. Αυτό το ξέραμε, πιστεύω ότι μετράει κάθε φορά σχεδόν ένα σετ αυτό το πράγμα και πρέπει να ετοιμαστούμε ένα πιο δύσκολο παιχνίδι εκεί στη Γαλλία γιατί θα έχουμε κόσμο, έμαθα ότι θα έρθουν τα παιδιά, αλλά όχι τόσο πολύ και φαντάζομαι ότι και καλά εκεί. Αυτό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε και ακόμα καλύτερα. Κάποια στιγμή, όπως προχωράει το πρωτάθλημα, θα βελτιώσουμε κάτι, θα αλλάξουμε μερικά πράγματα. Για την έρθει για μια ακόμη νίκη για το χρυσό σετ. Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σαν νικήτριες εκεί στη Γαλλία και να παίξουμε τώρα, βέβαια, το δεύτερο παιχνίδι με μια ομάδα που δεν ξέραμε, δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ, θα είναι λίγο πιο εύκολο. Έχουμε αυτό το βίντεο να ετοιμαστούμε και πιστεύω ότι άμα πιέζουμε έτσι το σερβις και πάμε έτσι στο μπλοκ, θα δυσκολευτούμε ξανά. Το άγχος θα έχουμε πιο μεγάλη ή όχι? Δεν νομίζω ότι έχει κανένας άγχος. Είμαστε πολύ, παίζουμε βόλε, είναι μπάλα, γυρνάει και είμαστε τυχεροί άνθρωποι που μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα σαν δουλειά. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, συγγνώμη, είναι ότι η ελληνική ομάδα τέτοια μάθη τα έχει κάθε Σάββατο.